επιχειρηματολογία, παρουσίαση σκέψεων αλλά και προτάσεων, ανάπτυξη κριτική σκέψη, επικοινωνία συναισθημάτων είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά των Αρσάκιων ρητορικών αγώνων. Μαθητές γυμνασίου και ηλικίου έδωσαν τον καλύτερο εαυτό του συμμετέχοντας στους 14ους αγώνες που διοργανώθηκαν με επιτυχία στην πρωτεύουσα της Ηπείρου. Η φιλεκπαιδευτική εταιρεία διοργάνωσε από τις 4 έως τις 6 Μαρτίου τους Αρσάκιους ρητορικούς αγώνες στα Αρσάκια Ιωαννίνων. Πάνω από 250 μαθητές και μαθήτριες βρέθηκαν στα Γιάννενα προκειμένου να λάβουν μέρος στα αγωνίσματα των διτών λόγων, του αυθόρμητου και προτρεπτικού λόγου και της νοηματικής ανάγνωσης. Τη Δευτέρα, στο μέγαρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, έγιναν οι τελικοί και όλοι οι μαθητές που διαγωνίστηκαν έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και απέσπασαν πρώτα απ' όλα το θερμό χειροκρότημα των συμμαθητών τους, αλλά και όλων όσοι βρέθηκαν εκεί και παρακολούθησαν τη διαδικασία. Μέσα από αυτή τη γόνιμη διαδικασία, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαυρόγιαννης, διευθυντής των Αρσάκιων Ιωαννίνων, συνεχίζεται η μακρά παράδοση. Στην καλλιέργεια, όπως είπε, και προώθηση της ρητορικής τέχνης και του ελληνικού λόγου γενικότερα. Συγχρόνως, επιδιώκεται η διάδοση της ρητορικής καλλιέργειας ως καινοτόμου διδακτικής πρακτικής και στην Ήπειρο, ενώ στόχος είναι στους επόμενους αγώνες να λάβουν μέρος και μαθητές δημόσιων σχολείων της περιοχής μας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η κυρία Τσαγκαράκη, που και αυτή αναφέρθηκε στη σημασία των ρητορικών αγώνων του Αρσακίου. Στη πόλη σας έχουμε τα Αρσάκια Ιωαννίνων και φέτος διεξάγονται εδώ οι 14η Αρσάκι ρητορικοί αγώνες, που είναι αγώνες ρητορικής κατά κύριο λόγο, και είπαμε να τα διοργανώσουμε εδώ, κυρίως για να τιμήσουμε τη μνήμη των ευεργετών μας, που είναι οι Ηπειρώτες, την πόλη των Ιωαννίνων, στην οποία υπάρχει το πιο καινούριο μας σχολείο, και φυσικά τη ρητορική, γιατί τι καλύτερο από το να συζητάς έναν φιλόξενο χώρο κουλτούρας, πολιτισμού και ευγένειας. Τα που πραγματευόμαστε αφορούν και το ρατσισμό, αφορούν και γενικώς το πώς μπορεί το κόστος της αλήθειας στις μέρες μας, σε μια εποχή παγκόσμιας, ας το πούμε έτσι, ψευδοκρατίας, και συγγνώμη τώρα που είστε και τα μέσα, αλλά σίγουρα έχετε και εσείς λίγο το ρόλο σας. Όμως είστε και μέσα πληροφόρησης και ο σκοπός είναι πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλο αυτό. Τώρα ακολουθούν οι διτοί, που το θέμα δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί θα κληρωθεί. Θα είναι πολύ ενδιαφέροντες αγώνες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά και να εκφράζονται. Το παιδί που είπατε για το πανικό εκφράστηκε. Και νομίζω στην εποχή μας, μια εποχή που βιώνουμε πολλά και δυσάρεστα, είναι σημαντικό να μπορούμε να εκφραζόμαστε, είναι να βγάζουμε από μέσα μας και να ομολογούμε σε τρίτους αυτό που μας συμβαίνει. Κύριε Μαυρογιάννη, μια σημαντική διαδικασία. Θέλω να πάμε κατευθείαν όμως στο διατάφτα. Τι προσφέρει αυτό στα παιδιά? Στους ρητορικούς ομίλους που λειτουργούν στα Αρσάκια, είναι αλήθεια ότι πολλοί μαθητές συμμετέχουν με τη λογική να μάθουν να μιλούν. Εμείς λέμε στα παιδιά, πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε τη διαδικασία της εκμάθησης της ρητορικής, ότι έχουν έρθει στους ομίλους για να μάθουν να ακούν. Φοβάμαι ότι στη σημερινή εποχή πολλές φορές βρισκόμαστε να κάνουμε διάλογο μεταξύ κοφών. Εμείς λοιπόν με αυτή την καινοτόμη διδακτική πρακτική που θέλουμε να φέρουμε στην Ήπειρο, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε τον διάλογο που νομίζω ότι θα φέρει λύσεις σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η παιδεία είναι η αφετηρία για να λυθούν πολλά προβλήματα στη χώρα μας. Για να μην πω ότι η απάντηση σε όλα είναι η παιδεία. Όντως, η απάντηση τώρα είναι η παιδεία, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι πώς θα φτάσουμε εκεί. Εδώ λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία που είναι έντονα βιωματική, τα παιδιά στέκονται στο βήμα, ομιλούν, παρουσιάζουν θέσεις, διαλέγονται, αντικρούν επιχειρήματα και απόψεις. Νομίζω ότι βιωματικά προσεγγίζουν το στόχο και όχι όπως συμβαίνει με την παραδοσιακή διδασκαλία, που δεν την απορρίπτουμε, αλλά νομίζω ότι δυσκολεύει περισσότερο τα πράγματα. Φτάνουμε στο αποτέλεσμα.